Αρχίσαμε. Νομίζω ότι είχε αρχίσει το recording. Ωραία, άρχισε. Ναι, εντάξει. Πολύ καλά. Να το μαζέψω αυτό. Κάπως έχει μεγαλώσει, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Το βλέπετε αυτό? Όχι, ακόμα βλέπουμε την καμερά σου. Δεν βλέπουμε την εικόνα σου. Σε ηλικία... Δεν ξέρω τι ηλικία σου να όταν 23-24. Λοιπόν... Πέστε λοιπόν ότι έχω μυγαδικές ρίζες. Επειδή ο πίνακας α... Δεν βλέπουμε το τάμπλετ, Πέτρο. Α, πώς δεν, και δεν το βλέπετε? Σου είπα, βλέπουμε την κάμερά σου. Α, δεν έχω κάνει share, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, να κάνουμε το τάμπλετ κατευθείαν, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή ακόμα, δεν χρειαζόμαστε το άλλο. Να ξέρω. Λοιπόν, τώρα το βλέπετε, έτσι δεν είναι? Χάρη? Ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ο πίνακας ο Α, εμείς θα πάρουμε τώρα, επειδή είμαστε σε πραγματικά δυναμικά συστήματα, αυτό δεν ισχύει γενικότερα σε άλλα πράγματα, αλλά όταν έχουμε πραγματικά δυναμικά συστήματα, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο απλοποιούνται, υπό την έννοια ότι βρισκόμαστε στον πραγματικό χώρο. Εντάξει, έχουμε πραγματικά διανύσματα, πραγματικές ταχύτητες, πραγματικά δυναμικά συστήματα. Εντάξει. Οπότε, επειδή ο πίνακας ο Α είναι στους πραγματικούς, πραγματικός, προφανώς έχει πραγματικούς συντελεστές, λέει το Α. Το πολυόνυμο, το χαρακτηριστικό, θα έχει πραγματικούς συντελεστές, οπότε οι ρίζες του θα είναι, αν έχει μυγατικές ρίζες, θα είναι σύζυγης. Εντάξει, αν το λάμδα είναι ιδιοτιμή, θα είναι και το λάμδα star, το σύζυγές του, πάλι ιδιοτιμή. Και επίσης, εάν το ξύ είναι το ένα ιδιοδιάνυσμα, το σύζυγές του θα είναι πάλι το ιδιοδιάνυσμα αυτό. Εντάξει. Είναι προφανής αυτές τις προτάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, όπως είπαμε, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι το ξύ και το ξύ, επειδή είναι μυγατικά, δεν αντιστοιχούν σε μία αναλύωτη διεύθυνση στο πραγματικό πεδίο. Στο πραγματικό επίπεδο. Εντάξει. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε μυγατικές ρίζες, δεν υπάρχουν αναλύωτες διευθύνσεις. Αυτό το οποίο γίνεται πλέον, έχουμε ένα αναλύωτο επίπεδο. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε δύο διαστάσεις, οπότε το να λέω αναλύωτο επίπεδο δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αν βρισκόμουν σε τρεις διαστάσεις, να πάρουμε ένα παράδειγμα, πέστε ότι ο πίνακας ήμουν στο R3 και είχα τρεις ιδιοτιμές. Πέστε ότι η λάμδα 1 ήταν ιδιοτιμή πραγματική και είχα δύο μυγαδικές. Τότε σε αυτή την περίπτωση το επίπεδο, να το κάνω διαφορετικά, το επίπεδο όπως το έχω κάνει αυτό είναι το χ, πέστε ότι αυτό είναι το χ, το ψ και το z, τότε το επίπεδο αυτό, το ψ z, θα ήταν αναλύωτο. Δηλαδή αν άρχιζα με κάποιο διάνυσμα στο χώρο των ψ και z, θα παρέμενα σε αυτό το επίπεδο. Υπό αυτή την έννοια. Δεν υπάρχουν, ενώ εδώ πέρα η διεύθυνση χ είναι αναλύωτη διεύθυνση, έχω μία ευθεία η οποία είναι αναλύωτη, τώρα επειδή έχω μυγαδικές δεν έχω ευθείες αλλά έχω επίπεδα. Εντάξει. Και κάθε επίπεδο στο οποίο έχω τις δύο ακριβώς αυτές ιδιοτιμές είναι ένα αναλύωτο επίπεδο. Θα το δείξω μάλιστα συγκεκριμένα. Στην περίπτωση που είμαι στο R2 προφανώς στο επίπεδο θα είμαι, στο επίπεδο θα βρίσκομαι πάντοτε, οπότε κατά κάποιο τρόπο η πρόταση αυτή γίνεται τετριμένη. Βέβαια και στην περίπτωση που έχω πραγματικές ιδιοτιμές, πάλι το κάθε επίπεδο των αναλυώτων κατευθύνσεων θα είναι πάλι αναλύωτο επίπεδο. Σωστά. Ναι. Αλλά λέω ευρύτερη έννοια. Ναι, κατά ελάχιστον. Προφανώς, εάν έχω λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3, η χ είναι αναλύωτη, η ψ είναι αναλύωτη, η z είναι αναλύωτη. Επίσης, εάν αρχίσω στο επίπεδο χ και ψ, θα παραμείνω στο επίπεδο χ και ψ. Εντάξει, υπό αυτή την έννοια. Δεν θα πάω στο επίπεδο λάμδα 3. Εντάξει. Αν αρχίσω στο επίπεδο στο οποίο αν έχω δύο ιδιοτιμές έτσι, οι οποίες είναι έτσι και οι άλλοι είναι κάπου αλλού, αν αρχίσω σε αυτό το επίπεδο, προφανώς θα παραμείνω, θα είμαι γραμμικός συνδυασμός μόνο αυτών των δύο διανυσμάτων. Θα εξελιχθώ, όπως είπαμε, αν είμαι σε τρεις διαστάσεις και είναι αυτό το ξ1, το ξ2 και το ξ3, το οποίο έχει λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3. Αν αρχικά είμαι στο επίπεδο ξ1, ξ2, προφανώς θα παραμείνω στο επίπεδο αυτό.
η διαφορά βέβαια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση που έχω πραγματικές ιδιοτιμές, θα μείνω στη σφήνα μέσα. Ναι, ναι. Θα μείνω στο κομμάτι του επίπεδου. Ναι, και επίσης υπάρχει αναλύωτη διεύθυνση. Υπάρχει αναλύωτη διεύθυνση. Και προφανώς δεν μπορώ να περάσω τη σφήνα. Διότι αν περνούσα τη σφήνα, ξαναρχόμαστε. Γιατί δεν μπορώ να ξεπεράσω τη σφήνα. Αρχίζω εδώ πέρα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω τη σφήνα, γιατί θα έχω πρόβλημα με την τέτοια, όπως λέγεται, με την μοναδικότητα των λύσεων. Να μια τροχιά. Δεν μπορεί να έρθει μια δεύτερη τροχιά να περάσει έτσι. Ούτε έτσι μπορεί να έρθει. Οπότε αναγκαστικά θα μείνω. Αυτό είναι η γενική ιδιότητα. Από τη στιγμή που έχω δύο αναλύωτες διευθύνσεις, αναγκαστικά θα παραμείνω εδώ πέρα μέσα. Πάντοτε παραμένω στις διευθύνσεις οι οποίες είναι φραγμένες από τις δύο αναλύωτες ευθείες. Εντάξει. Αλλά η κεντρική πρόταση την οποία θέλω να πω αυτή τη στιγμή και να εξηγήσω είναι ότι όταν έχω μυγαδικά, πλέον δεν έχω ευθείες, αλλά έχω αναλύωτα επίπεδα. Το ελάχιστο κατά κάποιο τρόπο, αυτό το οποίο αντιστοιχεί στην ευθεία πλέον, την αναλύωτη ευθεία, γίνεται επίπεδο. Εντάξει. Οπότε θέλω να το δούμε αυτό το πράγμα και θέλω να κάνω τώρα θέλω να δω τι μορφή παίρνουν οι πίνακες όταν έχω μυγαδικές, ιδιοτιμές. Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν ένα πίνακα, θα μείνω σε 2x2. Εντάξει. Πάρω ένα πίνακα ο οποίος έχει μυγαδικές ιδιοτιμές. Και πέστε ότι είναι ξύ και ήτα οι δύο ιδιοτιμές και μάλιστα θα το κάνω ως εξής, θα το κάνω... μια στιγμή. Η μία ιδιοτιμή, θα έχω την ιδιοτιμή, συγγνώμη, η μία ιδιοτιμή θα την κάνω ξύ συν γιώτα ήτα. Ξύ τώρα είναι διάνυσμα πραγματικό. Και η άλλη ιδιοτιμή είναι ξύ, η διάλληλη ιδιοκατάσταση είναι ξύ μειον ήτα. Δηλαδή, ο πίνακας α, δρώντας στο ξύ συν γιώτα ήτα, κάνει, μου δίνει την ιδιοτιμή, πέστε το κράσω κατευθείαν, πέστε ότι η ιδιοτιμή μου είναι πραγματική, οπότε θα κάνω α συν i ω. Αυτό είναι η ιδιοτιμή μου. Ξύ συν ήτα. Αυτή είναι η μία. Και η δεύτερη θα είναι το συζυγές, παίρνοντας το συζυγές αυτής της εξίσου, προφανώς θα έχω ξύ μειον ήτα, γιατί αυτό είναι πραγματικός πίνακας, οπότε θα έχω αναγκαστικά, θα ισχύει αυτή η σχέση. Εντάξει. Οπότε αν έχω μυγαδικά, πρέπει να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Οπότε αν πάρω από τις πρώτες, αν πάρω το πραγματικό μέρος, αυτό επειδή είναι γραμμικός ο μετασχηματισμός, το α ξύ συν γιώτα ήτα μπορεί να γραφτεί σαν αυτό το πράγμα εδώ, μπορεί να γραφτεί σαν α ξύ, συγγνώμη, συν γιώτα α ήτα. Εντάξει. Και το δεξί μέρος μπορώ να βρω το να πάρω το πραγματικό και το μυγαδικό του κομμάτι, είναι α ξύ, εντάξει, μείον ωμέγα ήτα, αυτό είναι διάνυσμα, εντάξει, είναι κατάσταση. Εντάξει. Και το άλλο θα είναι συν γιώτα ωμέγα ξύ μείον όχι μείον, συν αλφα ήτα. Εντάξει. Οπότε εξώνοντας το πραγματικό και το μυγαδικό μέρος θα πρέπει να ισχύει ότι αλφα ξύ, το ξύ είναι τώρα πραγματικό διάνυσμα, εντάξει, είναι στους πραγματικούς και αυτό είναι πραγματικό διάνυσμα. Οπότε το αλφα ξύ είναι ισούται με α ξύ μείον ωμέγα ήτα και το α ήτα ισούται με ωμέγα ξύ συν α ήτα. Εντάξει. Και τώρα το πράγμα το οποίο θέλω να κάνω είναι να το γράψω αυτό σαν πίνακα. Να το γράψω πλέον... Α, συγγνώμη, χάθηκε η... Τράβηξε εδώ τέτοιο. Πρέπει να ξαναεπανήλθε η... Το βλέπετε, επανήλθε η επικοινωνία ή δεν χάσατε ποτέ την επικοινωνία? Όχι ακόμα. Ωραία. Είναι ακόμα μαύρο το τάμπλετ. Το είδατε? Όχι. Τώρα ναι. Ωραία. Εντάξει, συμφωνούμε. Οπότε τώρα, όπως το έχω γράψει αυτή τη στιγμή, όπως το έχω γράψει αυτό το πράγμα, αυτό είναι όλα πραγματικά. Το ξύ είναι πραγματικό. Εντάξει, είναι πραγματικό. Το α είναι πραγματικό. Το ω είναι πραγματικό. Και έχω αυτές τις σχέσεις. Βλέπετε,
Εδώ πέρα δεν έχω αναλύωτες διευθύνσεις. Όταν δρώ στο πραγματικό μέρος του διανύσματος, μου κάνει κάτι και από το άλλο διάνυσμα. Όταν εδρώ στο ήττα, μου κάνει κάτι από το άλλο διάνυσμα. Δεν υπάρχει όπως προηγουμένως είχα α ξύ στον λάμδα ξύ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο διάνυσμα. Το διάνυσμα αυτό είναι μηγαδικό. Εντάξει, οπότε αν ζωγραφίσω το ξύ και το ήττα, αυτά τα δύο διανύσματα δεν είναι αναλύωτα πλέον. Ενώ το ξύ και ήττα καλύπτουν όλο το επίπεδο, εντάξει, μπορεί να είναι βάση του επίπεδου, ουσιαστικά δεν είναι αναλύωτες διευθύνσεις και δεν υπάρχει καμία αναλύωτη διεύθυνση. Οι αναλύωτες διευθύνσεις είναι μηγαδικά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ζωγραφιστούν. Δεν είναι πραγματικά διανύσματα. Εντάξει. Αλλά αν πάρω και το κάνω αυτό σαν πραγματικά, αν κοιτάξω το μετασχηματισμό αυτό με πραγματικά στοιχεία, δηλαδή με πραγματικά διανύσματα, θα έχω αυτές τις σχέσεις. Οπότε το ερώτημά μου είναι πώς μπορώ να το γράψω αυτό καλύτερα. Και παρατηρώ, κάνω πάλι το ίδιο πράγμα, φτιάχνω τον πίνακα Χ, ο οποίος θα είναι το πίνακας ο οποίος σχηματίζεται με το Ξ και το Ι. Συγγνώμη. Ναι. Παίρνω δηλαδή σαν κολόνες το Ξ και το Ι. Οπότε το αριστερό μέρος αυτού του πράγματος μπορεί να γραφτεί σαν Α επί Χ. Αυτό δηλαδή είναι, θα ισούται με το α ξύ, α ήτα. Σωστά. Το οποίο ισούται, όπως είπαμε, με α ξύ, μείον, βλέπετε αυτό είναι κολόνα, μείον ωμέγα ήτα, ωμέγα ξύ, συν α ήτα. Και κοιτάξτε τώρα τι μπορώ να κάνω. Αυτό μπορώ να, ας το γράψω, θα είμαι πολύ σχολαστικός. Ας το γράψω διαφορετικά. Αν το κάνω α, ξ1, το ξ είναι το ξ1, ξ2. Και το ήτα είναι το ήτα1, ήτα2. Οπότε αυτό το γράφεται α, ξ1, α, ξ2, μείον ω, ήτα1, μείον ω, ήτα2, ω, ξ1, συν α, ήτα1, ω, ξ2, συν α, ήτα2. Εντάξει. Και τώρα αυτό το γράφω σαν βάζω τα ξύ, οπότε μπορεί να γραφτεί, οπότε θέλω να προσέξω πώς θα το κάνω αυτό και υποστηρίζω, για να το δούμε, υποστηρίζω ότι αν κάνω αυτό το πράγμα, θέλω να σχηματίσω το χ πάλι, αν το κάνω αυτό το χ, αν το κάνω έτσι, τότε, προσέξτε, θέλω τι, α ξι 1, α ξι 1 μείον ωμέγα ήτα 1. Οπότε αν βάλω το α εδώ και το μείον ωμέγα, μου κάνει τον πρώτο όρο. Συμφωνούμε? Για να κάνω το δεύτερο όρο, πρέπει να βάλω ωμέγα εδώ, πρέπει να πολλαπλασιάσω το αυτό με αυτό, άρα βάζω ένα ωμέγα εδώ, και εδώ πέρα αυτό με αυτό, άρα βάζω ένα α εδώ. Και υποστηρίζω ότι αυτό θα κάνει τα πάντα. Πράγματι, αν πάω στον κάτω όρο, ξι 2 επί α, μείον ωμέγα ήτα 2 το κάνει, σωστό, και μείον ωμέγα ξι 2 συν α ή τα 2. Σωστό και αυτό. Άρα είναι εντάξει αυτό το οποίο έχω κάνει. Οπότε για να το γράψουμε. Γράφουμε λοιπόν τη σχέση την αυτήν εδώ, την α σχέση. Τη γράφω με πίνακες με τον εξής τρόπο. Να βάλω να επιβεβαιωθώ να μην φεύγει από εδώ πέρα. Α, χ. Χ είναι το διάνυσμα το οποίο έχει σαν, είναι ο πίνακας ο οποίος έχει σαν κολόνες το πραγματικό και το μηγαδικό μέρος του ίδιου διανύσματος, ισούται με το χ επί α μείον ωμέγα α. Το οποίο σημαίνει ότι αν κάνω, οπότε ο πίνακας ενώ μπορεί να διαγωνοποιηθεί με μηγαδικά διανύσματα, προηγουμένως μπορεί να το είχαμε, μπορούσαμε να κάνουμε όπως κάναμε την προηγούμενη, αλλά θα ήταν μηγαδικά αυτά, μηγαδικά, χ, και θα ήταν εδώ πέρα α συν i ωμέγα 0 α μείον ωμέγα χ dash μείον 1, ενώ μπορεί να το γράψουμε έτσι σε αυτή τη μορφή στη διαγώνια με μηγαδικά, εάν επιμένουμε να θέλουμε να δουλέψουμε στον πραγματικό χώρο, μπορούμε να έχουμε επίσης το α, μπορεί να γραφτεί σαν χ, απλώς δεν είναι τώρα διαγωνοποιήσιμος, αλλά παίρνει μια άλλη μορφή. Η μορφή είναι αυτή εδώ.
Όπου τώρα το Χ είναι το πραγματικό και το μηγαδικό μέρος, όπως είπα συγκεκριμένα το παιδί. Οπότε είναι, είναι λίγο διαφορετικά τα Χ στην πάνω γραμμή και στην κάτω γραμμή. Χιτόνος, χιτόνος είναι αυτό. Ναι, τα χιτόνος είναι τα, είναι τα μηγαδικά ιδιοανίσματα. Ναι, το χιτόνος είναι το ξύ. Το χιτόνος είναι το ξύ I ωμέγα, ξύ μείον I. Συγγνώμη. Το χιτόνος είναι, να τα κάνω πάλι. Να τα πω. Συγγνώμη, παίρνει και φωτογραφίες τώρα, κατευθείαν αυτόματα αυτό. Έχει τρελαθεί. Δεν ξέρω τι έκανα τώρα. Τα έχω χαλάσει. Done. Ωραία, κάτι έκανε. Αποφάσισε να παίρνει και screenshots. Λοιπόν, κατά λάθος. Λοιπόν, επανέρχομαι. Επανέρχομαι να τα πω. Λοιπόν, έχουμε τον πίνακα α, ο οποίος έχει τώρα ιδιοτιμές 6 συν ιδιοκαταστάσεις αυτές εδώ. Με αντίστοιχες ιδιοτιμές το α συν ι αι ω. Αυτός προφανώς μπορεί να διαγωνοποιηθεί ορίζοντας τον πίνακα Χ τόνος, ο οποίος έχει σαν κολόνα του την πρώτη κολόνα το ξι αι ω και το δεύτερο κολόνα, το δεύτερο ιδιογιάννισμα, το οποίο είναι ξι μα μείον αι ω. Αν το κάνω αυτό το πράγμα, ο πίνακας αυτός μπορεί να γραφτεί σαν Χ δύο τελή τόνος, εντάξει, επί α συν αι ω, 0, 0, α μείον αι ω, και εδώ είναι ο αντίστροφός του. Αλλά τώρα δουλεύω, συγγνώμη, αυτό είναι τόνος, τόνος και αυτό είναι μείον 1. Εντάξει. Και αυτό είναι διαγωνοποίησης, διαγωνοποίηση, νο, σημαίνει, διαγωνοποίηση στο μηγαδικό πεδίο. Το οποίο είναι μια χαρά. Εμείς, επειδή μας αρέσουν οι ζωγραφιές όμως, και δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να ζωγραφίσουμε μηγαδικά διανύσματα, εντάξει, θέλουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα τώρα στο πραγματικό πεδίο. Το κάναμε αυτό και δείξαμε ότι ισοδυνάμως, εάν πάρω τώρα σαν πίνακα Χ και πάρω και κάνω τον πίνακα με κολόνες τώρα το πραγματικό και το μηγαδικό μέρος των ιδιοτιμών, αντί αυτό το περίεργο μηγαδικό διάνυσμα, τότε ο πίνακας αυτός δεν διαγωνοποιείται, αλλά παίρνει την εξής μορφή. Α, ω, μείον ω, α. Όπου τώρα αυτά τα Χ είναι πραγματικά διανύσματα. Είναι πραγματικές διευθύνσεις. Οπότε, μπορώ με έναν μετασχηματισμό σε αυτά τα διανύσματα, εντάξει, κάνοντας το μετασχηματισμό αυτών, δηλαδή χρησιμοποιώντας αβάση το Ξ και το Ι, να γράψω, να μετασχηματίσω το Α χωρίς καμία έλλειψη γενικότητα σε αυτή τη μορφή. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Βλέπετε ότι ο πίνακας αυτός, να τον δούμε, ο πίνακας α ωμέγα μείον ωμέγα α, για να δούμε τι ιδιοτιμές έχει. Οι ιδιοτιμές του είναι μείον α λάμδα στο τετράγωνο συν ωμέγα τετράγωνον. Οπότε είναι λάμδα τετράγωνον μείον 2 α λάμδα συν α τετράγωνον συν ωμέγα τετράγωνον ίσον με το 0. Οπότε το λάμδα είναι α συν πλην, να το δούμε, 4α τετράγωνον δια 4, οπότε είναι α τετράγωνον, μείον α τετράγωνον, μείον ω τετράγωνον, άρα είναι α συν πλην αι ω. Πράγματι. Οπότε αυτές είναι οι ιδιοτιμές αυτού του πίνακα, πράγματι, όπως πιστεύαμε και όπως είναι. Αυτός ο πίνακας λοιπόν έχει τις ίδιες ιδιοτιμές με το άλλο, απλώς όπως γράφεται, δηλαδή είναι ο ισοδύναμος πίνακας με τον αρχικό, απλώς έχουμε πάει σε ένα σύστημα αναφοράς το οποίο έχει πάρει ο αρχικός πίνακας σε αυτή τη μορφή, με αυτή την αλλαγή των συνταγμένων. Όπου τα ξύ και τα ήττα τώρα, όπως το έχω κάνει, αν πάω σε αυτό το σύστημα των συνταγμένων, θα είναι οι κάθετες γραμμές. Θα είναι το 1, 0. Και αν πάω δηλαδή και αλλάξω συνταγμένες χ ίσον χ τόνος, αυτό είναι το χ τόνο σύστημα, εντάξει, και το χ είναι το ξύ και το ήττα αυτό, το χ τόνος 1, 0 θα μου κάνει το ξύ 1, το ξύ, και το 0, 1 θα κάνει το ήττα. Είναι τα δύο διανύσματα για τα οποία μιλάγαμε. Θα δούμε τώρα τι σημασία έχουν αυτά τα δύο διανύσματα. Εντάξει, το 1-0 θα πάει στο ξύ και το 0-1 θα πάει στο ήττα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο πηγαίνω λοιπόν, κάνω τον μετασχηματισμό, πηγαίνω τώρα χωρίς καμία έλλειψη γενικότητα σε αυτό το σύστημα αναφοράς, για να... οπότε ξέρω ότι όλοι οι πίνακες οι οποίοι έχουν μηγαδικές ρίζες αναγκαστικά είναι ισοδύναμοι
είναι όμοιοι, όπως λένε. Όμοιοι με πίνακες τέτοιας μορφής. Οπότε, όταν βλέπω ένα τέτοιο πίνακα τέτοιας μορφής, ξέρω αμέσως ότι αυτός έχει μυγδατικές. Είναι η κανονική μορφή των πινάκων οι οποίοι έχουν μυγδατικές ρίζες. Εντάξει. Οπότε ξέρω ότι για να έρθω λοιπόν, θέλω να ζωγραφίσω λοιπόν τώρα ποια είναι, πηγαίνω σε αυτό το επίπεδο και θέλω να ζωγραφίσω πλέον ποια είναι η ροή. Εντάξει. Οπότε θα το κάνω αυτό τώρα. Θα κάνω τη ροή σε αυτό το χώρο. Οπότε παίρνω πράγματι τον πίνακα αυτό, χωρίς καμία έλλειψη κοινικότητας θα κάνω αυτόν. Συγγνώμη. Εντάξει. Βρήκαμε ποιες είναι οι δύο τιμές, το αφρώ πάλι τις ίδιες καταστάσεις του για να δουλέψω, για να το κάνω κανονικά. Εντάξει. Οπότε ξέρω ότι για να βρούμε τις δύο καταστάσεις του, οπότε η μία δύο κατάσταση θα είναι πέστε να το κάνουμε, πώς θα το πούμε, χ1, χ2, που με είπαμε είναι α, συν α ή ω. Ας βρούμε την α, γιατί η άλλη θα είναι η συζυγίστη. Εντάξει, οπότε θα είναι α, το γράφω α, χ1, συν ω, χ2. Θα το κάνω έτσι εξ αρχής πάλι. Ισούται με α, χ1, συν α, ω, χ2. Το α, χ1 φεύγει. Εντάξει. Οπότε, συγγνώμη, δεν είναι χ2, είναι χ1 εδώ. Εντάξει, συγγνώμη. Οπότε έχω ότι χ2 ισούται με i χ1. Οπότε σε αυτό τον πίνακα οι δύο τιμές θα είναι, αν είναι ένα i, αυτό έχει η δύο τιμή α συν y ω, και η άλλη είναι ένα μείον i, η δύο τιμή του είναι α i ω. Οπότε ποια είναι η γενική λύση αυτού του προβλήματος? Η γενική λύση αυτού του προβλήματος θα είναι χ, αν αρχικά έχω χ0, περιμένετε, να βάλουμε κάτι άλλο, να βάλουμε χ0, το κάνουμε έτσι, χ0 επί 1i, συν, αναγκαστικά η αρχική συνθήκη θα είναι, πρέπει να το κάνω πραγματικό αυτό. Πώς να το πω, α επί 1i, και τότε, επειδή είναι πραγματική η αρχική συνθήκη, θα είναι α star 1 μείον i, αναγκαστικά. Αυτός είναι πραγματικός αριθμός, γιατί αυτό είναι συζυγές. Εντάξει, αυτή είναι λοιπόν η αρχική μου κατάσταση. Αν η αρχική μου κατάσταση είναι αυτή, η κατάσταση μετά από χρόνο ταφ θα ισούται με α επί ε εις την i ωμέγα t επί 1i συν α star ε εις την α μείον ωμέγα 1 μείον i. Εντάξει. Οπότε για να δω τι θα κάνει αυτό. Λοιπόν, για να κάνουμε τις πράξεις. Οπότε το θέλει λίγες πράξεις εδώ πέρα. Κοιτάξτε, να πάρω κάτι το οποίο να είναι πιο απλό για να μην κάνω πάρα πολλές πράξεις. Τα ίδια θα είναι, γιατί αυτό έχει να κάνει με τις αρχικές συνθήκες. Θα δούμε, δεν έχει καμία σημασία η αρχική συνθήκη. Οπότε ας πάρω ένα α πραγματικό. Για να μην κάνω, τα ίδια θα ισχύσουν και στην γενικότερη περίπτωση, εντάξει. Αρχίζω με ένα α το οποίο είναι πραγματικό, εντάξει. Αν είναι πραγματικό, ουσιαστικά είναι σαν αρχίζω από τον άξονα τον, εδώ είναι το ξ και το ήτα, εντάξει, είναι σαν, εφόσον είναι πραγματικό το α, θα είναι το χ0, θα ισούται με το, θα είναι 2α0. Εντάξει, αρχίζω από κάποιο σημείο εδώ πέρα. Εντάξει. Αυτός είναι ο άξονας, ο ξ και ήτα, ουσιαστικά. Είναι αυτά τα οποία αντιστοιχούν στο ξ και ήτα. Εντάξει, αρχίζω από εδώ πέρα. Ας το πάρω πραγματικό, για να μην κάνω πολλές πράξεις. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο χ του τ είναι
Μήπως είναι μείον I στο δεύτερο όρο. Ναι, είναι μείον I, δεν φαίνεται. Α, οκ. Νομίζω ότι ήταν I. Να το κάνω καλύτερα. Ωραία. Οπότε θα αρχίσω με αλφα πραγματικό για να μην κάνω πάρα πολλές πράξεις. Τα ίδια είναι και αν βάλω οποιαδήποτε, αν αρχίσω από κάποιο άλλο σημείο. Αρχίζω από κάποιο σημείο το οποίο βρίσκεται πάνω στον άξονα χ. Εντάξει. Οπότε η λύση μου θα είναι, μετά από χρόνο τ, θα είναι χ τ. Ισούται με το αλφα, το πραγματικό. Ας το κάνω αλφα ίσον 1, εντάξει, για να είμαστε, για να μην κάνω ακόμα περισσότερες πράξεις. Οπότε θα είναι αλφα. Εψιλον στην αλφα τ βγαίνει, εντάξει, εψιλον αλφα τ, 0, δεν αλλάζει τίποτα εδώ πέρα. Κάποιο λάθος κάνω. Συγγνώμη. Όχι, έχεις και το αίσθηκε το ωμέγα τ. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά. Ας τα κάνω σωστά, εντάξει, μην βιάζομαι. Λοιπόν, α ίσον 1, εντάξει, οπότε είναι το χ στην τ, βιάζομαι. Χ στην τ, συγγνώμη. Χ στην τ, θα ισούται. Παίρνω α ίσον 1 για να, κάνουμε, για να απλοποιήσουμε τις πράξεις. Οπότε θα έχω ε στην αλφατή, ποιο είναι ε στην αλφατή, εντάξει. Και από μια μεριά και από την άλλη. Ας το βγάλω κοινό παράγοντα. Λοιπόν, οπότε θα έχω εψιλον i ωμέγα t συν εψιλον μείον i ωμέγα t. Εντάξει. Και από κάτω i εψιλον i ωμέγα t μείον εψιλον μείον ωμέγα t. Εντάξει. Το οποίο θα μου δώσει δύο φορές εψιλον στην αλφα t συν ημίτονον ωμέγα t και από κάτω θα μου δώσει μείον ημίτονον ωμέγα τ. Οπότε έχω ότι το χ1, εντάξει, που είναι το χ ταφ, το χ ταφ, το χ ταφ το γράφω σαν χ1τ, χ2τ. Αυτό θα, άρα το χ1 δια δύο φορές το ε στην αλφα-τ θα μου δώσει συνημίτωνον ωμέγα-τ και το χ2 δια δύο αλφα-τ θα μου δώσει ημίτωνον ωμέγα-τ. Εντάξει. Οπότε εξ αυτών αμέσως έχω, επειδή το συνημίτωνον τετράγωνο και το ημίτωνον, οπότε θα έχω ότι το χ1 τετράγωνον χ1 τετράγωνον συν χ2 τετράγωνον τ ισούται με τέσσερις φορές το ε 2 αλφα τ. Οπότε νάτος ο τόπος. Έτσι θα εξελιχθεί η τροχιά. Οπότε αν αρχίσω, με μία, όπως το έχω γράψει, αν το α είναι θετικό, εντάξει, και αρχίσω πρώτα-πρώτα, αν πάρω το α, να κάνουμε την περίπτωση να πάρουμε το α ίσον με το 0. Εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας είναι 0 ωμέγα μείον ωμέγα, είναι αντισυμμετρικός πίνακας. Εντάξει. Είναι ωμέγα επί τον αντισυμμετρικό πίνακα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση οι καμπύλες οι οποίες θα είναι κύκλοι. Εντάξει. Οπότε βλέπετε ότι το χ1 dot ισούτο με ωμέγα χ2 είναι αρμονικός αλλαλωτής σε αυτή την περίπτωση. Μείον ωμέγα χ1. Και αν το ωμέγα όπως το έχω πάρει είναι θετικό, σημαίνει ότι η φορά με την οποία ο κύκλος γυρίζει είναι όταν είναι αυτό το χ1 και το χ2 είναι εδώ. Όταν το χ2 είναι θετικό, το χ1 μεγαλώνει, οπότε πηγαίνει, έχω έναν κύκλο ο οποίος διαγράφεται έτσι. Έχω τροχιές αυτής της μορφής. Οπότε αν αρχίσω από εδώ πέρα που αρχίζω, θα κάνω μια κυκλική τροχιά. Αυτή είναι η περίπτωση όπου το α ίσον με το 0 είναι ακριβώς η περίπτωση που έχω στο διάγραμμα το οποίο είχα κάνει με την ορίζουσα και το τέτοιο είναι ακριβώς η ευθεία εδώ πέρα πάνω. Είναι εδώ, γιατί βλέπετε, θυμάστε, οι δύο τιμές ήταν ταφ δεύτερα συν πλην ταφ τετράγωνον μείον
D. Οπότε είναι η περίπτωση αυτή, είναι τάφ ίσον με το 0. Όταν το τάφ ίσον με το 0, η ρίζα εδώ πέρα είναι συν πλην I ρίζα D. Εντάξει. Αν το D είναι θετικό, εντάξει. D θετικό. Οπότε είμαστε ακριβώς πάνω σε αυτή την περίπτωση, πάνω στην ευθεία εδώ πέρα. Θυμάστε, μιλήσαμε για αυτή την ευθεία εδώ προηγουμένως, τώρα μιλάμε για την ευθεία. Είναι εδώ που έχω ακριβώς, είναι σαν τον αρμονικό ταλαντωτή. Και εδώ και πάλι αυτό το σημείο είναι ελλειπτικό, επειδή το πραγματικό μέρος είναι μηδενικό. Η τοπολογία αυτή, δηλαδή αυτό το κυκλικό πράγμα, δεν είναι αναγκαστικά, δεν θα ισχύει αναγκαστικά όταν βάλω μη γραμμικούς όρους. Όταν το α όμως γίνει, πέστε, αρνητικό, ο τόπος θα είναι, οι καμπύλες θα είναι πλέον σπήρες, γιατί ουσιαστικά, όπως είπαμε, είναι χ τετράγωνων, συν ψ τετράγωνων, ίσον ε4. Δεν έχει σημασία το 4, είναι κάτι αλφα-τ, 2, όπως το έχω κάνει. Οπότε αυτό το οποίο θα γίνει είναι ουσιαστικά θα έχω καμπύλες, θα είναι σπυροειδείς καμπύλες, οι οποίες θα πηγαίνουν έτσι, αλλά ουσιαστικά θα κλείνουν, αν το ωμέγα είναι θετικό, και θα έρχονται προς τα μέσα έτσι. Και αν το α είναι θετικό, θα έχω το αντίθετο πράγμα. Όπως το έχω κάνει, δεν πάει έτσι. Συγγνώμη, δεν γυρίζει έτσι. Το α είναι, πρέπει να πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Έτσι. Δεν το έχω ζωγραφίσει καλά. Εφόσον το ωμέγα είναι θετικό, πρέπει να πηγαίνουν να ανοίγουν. Έτσι. Εντάξει. Οπότε όλος ο ζωολογικός κήπος είναι εδώ πέρα. Και τοπολογικά μας ενδιαφέρουν αυτά τα σχήματα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι η πλήρης κατηγοροποίησης των γραμμικών συστημάτων. Εντάξει. Ο Στρόγκατς έχει μερικά πάρα πολύ ωραία παραδείγματα. Αξίζει να διαβάσετε το κεφάλαιο αυτό. Εγώ σας το κάλυψα λίγα και περισσότερο από ότι το έχει ο Στρόγκατς. Αλλά αξίζει να το διαβάσετε. Και επίσης έχει πάρα πολύ ωραία παραδείγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε. Θα σας βάλω 1-2-3 ασκήσεις, γιατί είναι πολύ ζωντανές. Έχει να κάνει ουσιαστικά γιατί είναι πολύ ζωντανός τρόπος να κοιτάει κανείς τα διαφορικά, τα γραμμικά αυτά συστήματα. Οπότε έχει διάφορες ιστορίες ρομάντζων μεταξύ Ρωμαίου και Ιουλιέτας, τα οποία συζητάει σαν δυναμικά συστήματα, τα οποία τα χαρακτηρίζει ανάλογα με τη συμπεριφορά του Ρωμαίου ή της Ιουλιέτας. Εντάξει, θα το δείτε αυτό το πράγμα και θα σας βάλω και σαν άσκηση, γιατί έχει πλάκα. Εντάξει. Να προσθέσω και κάτι άλλο, Πέτρο. Ναι, Χάρη. Όλη αυτή η ανάλυση έγινε με την υπόθεση ότι το ξύ και το ήττα, τα πραγματικά κομμάτια των μηγατικών ιδιονισμάτων είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικές κατεύθυνσεις. Θα μπορούσε θεωρητικά να συμβεί αυτά να γίνουν παράλληλα, οπότε όταν πάμε πάνω στην παραβολή, σε εκείνο το όριο που λέγαμε προηγουμένως, τότε θα πέφταμε στη Jordan κατάσταση. Θα έχουμε Jordan κατάσταση, ακριβώς. Θα πραγματοποιηθεί ο πίνακας. Θα πραγματοποιηθούν οι καταστάσεις. Ναι. Λοιπόν, ναι, ανάλογα δηλαδή λέει ο κύριος Αποστολάτος ότι όπως έχω εδώ πέρα αυτές τις σφύρες, φανταστείτε τώρα αυτές τις σφύρες ουσιαστικά, κοιτάξτε, εάν πάω, αυτό είναι τώρα στο σύστημα που έχω πάει στα ξύ και τα ήττα. Εάν πάω στις κανονικές μου καταστάσεις, εάν πάω δηλαδή στις κανονικές μου συντεταγμένες, αυτή η σφύρα δεν θα είναι έτσι, μπορεί να είναι σφύρα πάρα πολύ, δηλαδή αν τα ξύ και τα ήττα είναι αυτά, εντάξει, η σφύρα μπορεί να είναι πάρα πολύ πεπλατισμένη, εντάξει. Είναι δύσκολο να τη ζωγραφίσω τώρα. Πρέπει να κάνουμε παραδείγματα, νομίζω. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ και να μοιάσει ουσιαστικά να την πάρει κανείς αυτή τη σπήρα και να γίνει σχεδόν έτσι. Να φεύγει προς τα πάνω. Οπότε τελικά μπορεί να μοιάσει όταν πάει μία διεύθυνση πάνω στην άλλη, μπορεί τελικά να μοιάσει να πάει και να πέσει ακριβώς πάνω στο Jordan. Εντάξει. Είναι η εικόνα αυτή από την πλευρά των σπυρών, δηλαδή. Πηγαίνοντας δηλαδή στην καμπύλη από εδώ πέρα. Από την περιοχή των σπυρών. Μέχρι τώρα τη συζητήσαμε έτσι. Αλλά μπορεί να πάει κανείς ακριβώς με αυτόν τον τρόπο.
Ο λόγος που πήγαμε και τα συζητήσαμε αυρό είναι γιατί πήγαμε σε αυτό το σύστημα, δηλαδή δείξαμε ότι έχουμε αυτόν τον πίνακα, είναι επειδή είναι απλούστερο ουσιαστικά να συζητήσει κανείς για τις, για τις γραφικές παραστάσεις. Δηλαδή θα μπλεκόμαστε πάρα πολύ στις πράξεις. Ωραία. Να μιλήσω τώρα για τον Κολμογόροφ. Ναι, ναι. Ωραία. Αλλάζω τώρα καπέλο. Θα σας βάλω το χαρτί του Κολμογόροφ. Δυστυχώς είναι 3:30, οπότε κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω πόσο. Οπότε πέστε μου πότε να σταματήσω, εντάξει. Από εσάς εξαρτάται, πέστε μου πότε θέλετε. Νομίζω θα σας βοηθήσει αυτή η ανάλυση. Είναι, πιστεύω, εγώ τη διασκέδασα ιδιαίτερα. Δεν τα ήξερα αυτά τα οποία θα σας πω όλα. Οπότε είναι καινούργια πράγματα για μένα. Και νομίζω θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Φροντισκάκης. Λοιπόν, για να πάρουμε το πρόβλημα με το οποίο θέλω να συζητήσω, γιατί θα έρθει και σε επαφή ακριβώς και με τα προβλήματα τα οποία έχουμε συζητήσει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Το οποίο μάλιστα θα το κάνουμε, θα σας δείξω και τις αριθμητικές λύσεις αυτού του προβλήματος. Μπορώ να σας το δείξω και σήμερα μάλιστα, πριν φύγουμε, για να τις δείτε, γιατί η λύση του συστήματος θα γελάσετε, δηλαδή για την απλότητα με την οποία λύνεται αυτό το σύστημα. Να ξέρω. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής. Έχουμε έναν πληθυσμό, έχουμε ένα πεδίο, ένα πεδίο, πέστε το πεδίο ψ, το οποίο εξαρτάται και από τη θέση, είμαστε σε μία διάσταση, μπορεί να πάμε και σε παραπάνω διαστάσεις και μάλιστα γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα σε δύο διαστάσεις, που εξαρτάται και από το χ και το τ. Και το ψ συγκεκριμένα δείχνει τον πληθυσμό της μιας επιδημίας, την πυκνότητα ενός υλικού ή οτιδήποτε. Και πέστε ότι αρχικά αυτό το οποίο συμβαίνει, μας ενδιαφέρει εδώ πέρα, είναι να θεωρήσουμε ότι το ψ περιγράφεται από μία... να το πω διαφορετικά, να μην το πω έτσι. Να το πω ότι περιγράφεται από μία εξίσωση η οποία είναι λογιστική. Εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση, ουσιαστικά σε κάθε σημείο του χώρου, χωρίς καμία επικοινωνία το ένα σημείο με το άλλο, πρόκειται να ακολουθήσει μια λογιστική εξέλιξη. Εντάξει. Και ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Ουσιαστικά πρόκειται να το ψ ισόν με το 0. Κάθε σημείο δεν επικοινωνεί με το διπλανό του. Οπότε κάθε σημείο πρόκειται να πάει στο 1 τελικά, εάν αρχικά δεν ήταν στο 0. Εντάξει, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το ψ είναι μεγαλύτερο του 0. Και επειδή θεωρούμε ότι έχουμε και πυκνότητες, θεωρούμε και το ψ ότι είναι μικρότερο του 1. Τώρα, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι, οπότε αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό το οποίο κάναμε με τη λογιστική εξίσωση, όπου είχαμε ανάπτυξη του πληθυσμού. Είναι σαν να έχουμε, ή με τις επιδημίες. Έχουμε μια επιδημία η οποία αρχίζει και αρχίζει, ακολουθεί λογιστική ανάπτυξη. Αλλά τώρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και επικοινωνία. Δηλαδή, ουσιαστικά, εάν έχεις κάποιον ο οποίος είναι μέλος της οπαδής, πρόκειται να, κατά κάποιο τρόπο να κάνει κάποιο τυχαίο περίπατο και να διαχυθεί και να επηρεάσει και τους διπλανούς του. Οπότε κατά κάποιο τρόπο μπορεί να διαχυθεί ο πληθυσμός ο ίδιος. Αν γεννήσει πάρα πολλά ψάρια μια συγκεκριμένη περιοχή, τότε αυτά πρόκειται με τυχαίες κινήσεις να επικοινωνήσουν και να μεταφερθούν και σε άλλα σημεία του χώρου. Οπότε μπορεί να συζητήσουμε το πρόβλημα όπου έχω και μια διάχυση στο χώρο. Οπότε τα σημεία του χώρου πλέον επικοινωνούνται. Ένας άλλος τρόπος να το δει κανείς αυτό το πράγμα είναι να πει κανείς ότι έχει μία εξίσωση διάχυσης και αυτή είναι μία πηγή εισαγωγής, εισρωής ύλης. Απλώς η εισρωή ύλη, συνήθως μπορώ να έχω μία διάχυση και μπορώ να βάλω εδώ πέρα μία εισρωή Q. Συνήθως είναι σταθερή η εισρωή Q, αλλά το ενδιαφέρον πράγμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι όταν η εισρωή Q δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από την κατάσταση του συστήματος, όπως αυτό. Αυτό μάλιστα το πρόβλημα, από ό,τι είδα, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο μελετάται η διάδοση των φωτιών ή επίσης των διαφόρων πυρηνικών εκρήξεων.
Ο Ζελντόβιτς μάλιστα τα χρησιμοποίησε αυτά τα πράγματα για να μελετήσει την διάδοση κουστικών κυμάτων σε αστροφυσικά μέσα και το καθεξής. Έχει τέτοιες εφαρμογές. Εκτός από τη βιολογία, η οποία είναι προφανής, όπου έχουμε κατά κάποιο τρόπο την επέκταση και την επικοινωνία ενός πληθυσμού, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μιας ασθένειας ή κυτάρων ή οτιδήποτε, που διαχέεται μεν, αλλά και πολλαπλασιάζεται ανάλογα με το... με το... Οπότε, δεν ξέρω πώς θέλετε να το δείτε, αλλά αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η φυσική σημασία αυτών των εξισώσεων στις οποίες γράφω. Το ενδιαφέρον πράγμα το οποίο θα συζητήσω, το οποίο το είδε ο Κολμογκόροφ με τον Πισκούνοφ και με τον Πετρόφσκι για πρώτη φορά το 1937, και ο Φίσερ επίσης ισοδύναμα την ίδια εποχή στην Αγγλία, είναι η παρατήρηση ότι συστήματα τέτοιας μορφής, δηλαδή διάχυση συν αυτόν τον όρο, συν έναν όρο γενετικό ο οποίος φέρνει εισρωή ύλης, έχει την ιδιότητα να έχει κυματικές λύσεις οι οποίες ταξιδεύουν με σταθερή μορφή. Εντάξει. Δηλαδή μια επιδημία είναι αυτό το οποίο είδαμε, σας έλεγα τις προάλλες, το οποίο είδα στις διαλέξεις αυτές που είχε οργανώσει η Economal, όπου είδα αυτές και μου έκαναν εντύπωση, γι' αυτό το λόγο αρχίζει όλη αυτή η συζήτηση, είδα ότι βάλανε μια δέλτα συνάρτηση σχεδόν επιδημίας και ουσιαστικά αυτό έσπασε σε δύο κύματα τα οποία πήγαιναν δεξιά και αριστερά. Εντάξει, και μου έκανε εντύπωση αυτό και ήθελα να το καταλάβω αυτό. Ήταν η συζήτηση που αρχίσαμε. Έτσι άρχισε αυτή η διερεύνηση. Λοιπόν, αυτή η εξίσωση εδώ πέρα έχει όνομα και λέγεται Κολμογκόροφ Πετρόφσκι Πισκούνοφ. Στη φυσική ή KPP. Εντάξει. Οπότε θέλουμε να συζητήσουμε βασικά αυτή την εξίσωση. Το χαρτί του Κολμογκόροφ θα το βάλω στην ιστοσελίδα. Θα το συζητήσω και εδώ πέρα ουσιαστικά, για να δούμε πού τελειώνει η σελίδα αυτή. Λοιπόν, να κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Ο Κολμογκόροφ του παίρνει αρκετές σελίδες, αφιερώνει σχεδόν το μισό χαρτί του. Να πω κάτι εδώ πέρα πρώτα-πρώτα. Επειδή θεωρούμε ότι αυτό είναι πληθυσμιακό πρόβλημα ή βιολογικό πρόβλημα, θεωρούμε το ψι αρχικά είναι μεγαλύτερο ίσο του 0 παντού και μικρότερο ίσο του 1. Πέστε ότι είναι πυκνότητες αυτές, οπότε είμαι μεταξύ 0 και 1. Λοιπόν, θέλω να επιχειρηματολογήσω και δεν ξέρω πριν κάνω πράγματα έτσι, θέλω να το νιώσει τελικά και αυτό πράγμα, θέλω να επιχειρηματολογήσω ότι αυτό θα ισχύει, αυτή η ανισότητα θα ισχύει πάντοτε. Ο Κολμογκόροφ το αποδεικνύει αυτό το πράγμα με πάρα πολύ όμορφο τρόπο, αλλά του παίρνει καμιά 15 σελίδες. Είναι μαθηματικά 15 σελίδες, αλλά ουσιαστικά δεν χρειάζονται μαθηματικά για να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο, εάν αυτό ισχύει, θα ισχύει αυτό πάντοτε για όλους τους χρόνους. Οπότε αυτό το πρώτο πράγμα το οποίο θα θέλω να συζητήσουμε είναι να καταλάβουμε για ποιο λόγο, εάν αρχίσουμε με καταστάσεις οι οποίες είναι μεταξύ 0 και 1 και ακολουθήσουμε την εξέλιξη σύμφωνα με την εξίσωση KPP, Κολμογκόροφ, Πετρόφσκι, Πισκούνοφ, αναγκαστικά τα ψι, οι πυκνότητες μας δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσουν το 1 και θα είναι πάντοτε μεγαλύτερη ίσως του μηδενός. Κάποιος θέλει να εξηγήσει? Το βλέπει? Με επιχειρήματα φυσικά, εντάξει. Τη μαθηματική απόδειξη είναι πολύπλοκη. Δηλαδή αυτό το προφανές φυσικό, αυτό πρέπει να σας είναι, δεν θέλει πολύ σκέψη, είναι προφανής πρόταση. Από φυσικής πλευράς. Από μαθηματικής πλευράς, αν δείτε, ο Κολμογκόροφ υδρώνει για να το αποδείξει κάπως αυτό. Όχι, το αποδεικνύει, εντάξει, αλλά υδρώνει. Του παίρνει 5-6 σελίδες. Έχει κανείς καμία ιδέα? Έχουμε ανθρώπους ακροατήριο ή έχουμε στείλει όλοι? Όχι, εντάξει. Φαντάζομαι αποδεικνύουμε κάποια διατήρηση όπως κάναμε και με τον κύριο Φραντζεσκάκη, ας πούμε. Και... Όχι, παιδιά, όχι, θέλω φυσική, όχι αποδεικνύουμε διατηρήσεις. Για ποιο λόγο συμβαίνει, όπως μιλάει κανείς στους φίλους σου. Αν πας στο λεωφορείο, όπως λέω πολύ χαρακτηριστικά και τους πεις, χρησιμοποιήσω κάποια διατήρηση, σε πλακώσω στο ξύλο, ξέρω και εγώ όλοι τους. Αν είχαμε μόνο τη λογιστική. Όπως θα μιλήσεις με άνθρωπο στο δρόμο, έτσι να μιλάμε.
Αν είχαμε μόνο τη λογιστική, θα είχαμε μέχρι ένα. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι και με τη διάχυση, απλά... Ωραία. Τι κάνει η διάχυση. Δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος είναι αυτός που μιλάει? Ο Κώστας. Α, Κώστα, εξαιρετικά. Λέει ο Κώστας. Αν είχαμε μόνο την διάχυση, τι θα γίνει? Δηλαδή, τι λέει? Αυτό λέει ότι μεγαλώνει κάτι σε κάποιο σημείο. Σε κάποιο σημείο μεγαλώνει μέχρι το ένα. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Η διάχυση τι κάνει? Ποια είναι η ιδιότητα της διάχυσης? Τι κάνει η διάχυση? Εδώ πέρα πρέπει να ξέρετε κάτι. Τι κάνει η λαπλασία? Την ισομοιάζει. Ακριβώς. Παίρνει τη μέση τιμή. Εντάξει. Οπότε ουσιαστικά τι λέει αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα αυτό λέει ότι αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς το ένα και έπειτα αν είναι κάπου αλλού θα μοιραστεί, θα ανοίξει. Δεν πρόκειται ποτέ να μεγαλώσει αυτό το πράγμα, πρόκειται να πάρει τη μέση τιμή. Οπότε πολύ λογικά, αν αρχίσει μεταξύ 1 και 0, θα παραμείνει μεταξύ 1 και 0. Punct period. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Εντάξει, να το αποδείξει αυτό μαθηματικά, κοιτάξτε τον Κολμογόροφ, θα σας ενδιαφέρει. Αλλά δεν νομίζω ότι η απόδειξη είναι ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, πολλές φορές τα μαθηματικά είναι χρήσιμα, αν θέλει κανείς να κάνει, αλλά να δει ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό είναι μια προφανής πρόταση, την οποία την καταλαβαίνουμε αμέσως. Και αυτό θα ίσχυε αν είμαι σε οποιασδήποτε διαστάσεις. Να προσθέσω κάτι άλλο. Γιατί το ότι παίρνει τη μέση τιμή, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως καταλαβαίνω τα πράγματα, δεν είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω αυτόματα. Εντάξει, εδώ πέρα, ναι, πώς θα το εξηγήσουμε ότι η λαπλασιανή παίρνει τη μέση τιμή. Ένας τρόπος να το δεις αυτό το πράγμα είναι... καλά, αυτό στη μηγαδική ανάλυση το βλέπετε επίσης. Τώρα πώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Να πω μια άλλη πρόταση, η οποία λόγω του γιού μου που πάει τώρα τρίτη λυκείου, μου είναι πιο καθαρή. Όντας δεύτερη παράγωγος εδώ της ψ, αν ακουμπήσει το ψ στον ένα από κάτω, έχει αρνητική καμπυλότητα. Είναι δίνει η συνάρτηση. Δεν θυμάμαι ποια είναι η κυρτή και ποια είναι η κύλη. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η επιχειρηματολογία. Εντάξει. Οπότε αυτό έχει σταθερό πρόσημο. Έχει αρνητικό πρόσημο. Η τάση είναι να κατέβει. Κοιτάξτε, ο καλός τρόπος να το δει κανείς αυτό το πράγμα είναι να καταλάβει τι πάει να πει η λαπλασιανή. Η λαπλασιανή ενός σημείου μπορεί να αποδείξει κανένας και το αποδεικνύει κανείς. Ο καλύτερος τρόπος είναι να το αποδείξει κανείς ολοκληρωτικά αυτό το πράγμα. Είναι να πάρει κανείς το ολοκλήρωμα. Αν πάρω το ολοκλήρωμα της λαπλασιανής, πέστε, παίρνω ένα στρογγυλό πράγμα. Το ολοκλήρωμα της λαπλασιανής σε αυτό το στρογγυλό χωρίο. Εντάξει, σε αυτό το στρογγυλό χωρίο, θα ισούται ουσιαστικά με το ολοκλήρωμα γύρω στην επιφάνεια. Θα είναι στο... ουσιαστικά αυτό το οποίο βγαίνει... Ναι. Θα είναι το χωρικό ολοκλήρωμα. Θα είναι το χωρικό ολοκλήρωμα. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι ουσιαστικά μπορεί να δείξει κανείς ότι η λαπλασιανή σε κάποιο σημείο 1, στο μεσαίο 1, ισούται με τη μέση τιμή των ολοκληρωμάτων γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Ισούται με το ολοκλήρωμα της συνάρτησης αυτής στο τέτοιο. Εδώ πέρα όπως το κάνω φαίνεται η παράγωγος της συνάρτησης. Εντάξει, αφήστε με να σας το δείξω αυτό άλλη ώρα. Εντάξει, το αφήνω αυτό να το αποδείξω. Είναι πολύ χρήσιμη αυτό και στη μηχανική ανάλυση το μαθαίνετε. Αλλά αφήστε με να το αποδείξω αυτό. Σε παραπάνω διαστάσεις το δικό μου επιχείρημα δεν θα δουλέψει. Το ξέρω. Δεν είναι κυρτότητες και θα είναι σημαντικό. Είναι σημαντική πρόταση αυτή, θα σας τη δείξω αν δεν την ξέρετε. Αφήστε με να το κάνω την άλλη φορά, μην αρχίσω να θα μου πάρει λίγο χρόνο για να το φτιάξω το επιχείρημα. Η λαπλασιανή, θα το σημειώσω εδώ, λαπλασιανή, συνεπάγεται μέσα στη μέση. Και μάλιστα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κανείς κάνει ρετουσάρισμα φίλτρο που ο Γιάννης του αρέσουν τα φίλτρα φωτογραφιών. Αυτό το οποίο κάνεις είναι βάζεις μια λαπλασιανή στο πεδίο το οποίο έχεις και ξαφνικά εξομαλύνονται τα πάντα. Παίρνοντας τη μέση τιμή ουσιαστικά. Αυτό το οποίο κάνει είναι παίρνει τη μέση τιμή των pixels της φωτογραφίας, παίρνοντας τη μέση τιμή, οπότε εξομαλύνονται τα πράγματα και οι ανομαλίες εξαφανίζονται. Λοιπόν, θα το αποδείξω αυτό την άλλη φορά. Εντάξει, αφήστε με. Πιστέψτε με ότι έτσι είναι. Οπότε, πάρα πολύ σωστά, ο Κώστας περιέγραψε
το δύσκολο θεώρημα του, το οποίο θα το δείτε. Μην ασχοληθείτε με την απόδειξη, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα. Ουσιαστικά γράφει το Green's Function αυτού του προβλήματος και δουλεύει με το Green's Function. Ουσιαστικά. Λοιπόν, οπότε συμφωνούμε όλοι ότι εάν αρχίσουμε μεταξύ 1 και 0, θα παραμείνουμε σε 1 και 0. Εντάξει, γιατί ουσιαστικά το αναμένουμε αυτό φυσικά να συμβαίνει στην KPP. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, η οποία θα σας την πω τώρα και αυτή σας το λέω, είναι η εξής. Ο Κολμογκόροφ αποδεικνύει την εξής πρόταση και θα την εξετάσουμε αυτή την πρόταση, ότι για όλες τις αρχικές συνθήκες, θα το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να γίνονται ένα όταν το χ είναι μικρότερο από το χ1 και να γίνονται μηδέν όταν το χ είναι μεγαλύτερο από το χ2 και να είναι συνεχής, το u, αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι, να το κάνω καλύτερο. Και u χ 0 συνεχής, ως προς χ, και τέτοιο ούτως ώστε να είναι και μειωμένο, δηλαδή να είναι το u τόνος, η παράγωγος να είναι αρνητική, πέστε, να ξέρει, με παραγωγή σιμ και το καθεξής, αποδεικνύει ο Κολμογκόροφ ότι αναγκαστικά αυτό το οποίο θα συμβεί, δηλαδή πέστε ότι έχω κάτι το οποίο είναι κάπως έτσι, αυτό είναι το χ, αυτό είναι το 1, και το πεδίο μου είναι κάτι τέτοιο. Πες ότι να το πάρω ότι είναι σκαλή. Όχι ασυνεχές, είναι κάπως έτσι. Αυτό είναι το U. Το U χ0. Ο Κολμογκόροφ λέει ότι αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι αυτό το πράγμα πρόκειται συν το χρόνο να εξελιχθεί σε ένα κύμα το οποίο θα πάρει μία μορφή η οποία δεν πρόκειται να αλλάζει, μία αναλύωτη μορφή η οποία θα πηγαίνει με κάποια ταχύτητα σε. Δηλαδή είναι, ξέρετε, όπως ακριβώς οι φωτιές που πηγαίνουν μπροστά, σουτ, και θα πηγαίνουν δεξιά. Και μάλιστα το σε είναι μεγαλύτερο ή ίσο, θα το συζητήσουμε με κάποιο σε μήνυμα, το οποίο θα το υπολογίσουμε. Εντάξει. Και το ερώτημα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα, πριν αρχίσω να κάνω υπολογισμούς, είναι να εξηγήσουμε για ποιο λόγο αναμένουμε αυτό το πράγμα. Και η σκέψη η οποία αρχικά ουσιαστικά σας είπαμε την προηγούμενη φορά, όταν το είδαμε αυτό το φαινόμενο και πιάσαμε κάποια συζήτηση με τον κύριο Ποστολάτο και το σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα και είπαμε είπαμε, ήμασταν πολύ γρήγοροι συγκεκριμένα και πολύ έτσι, ευχαριστημένοι με τους εαυτούς μας. Θα αποδείξω ότι είναι, δεν είναι ικανοποιητική αυτή και έχει σημασία αυτό το πράγμα, αυτή η επιχειρηματολογία. Είπαμε, τι συμβαίνει, τι θα γίνει σε ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό το οποίο θα γίνει, το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει, θα γίνει διάχυση. Οπότε περιμένω κάτι τέτοιο να γίνει, να εξελιχθεί, να εξομαλυνθεί σε κάτι τέτοιο. Αλλά έχω και τον όρο της εισρωής. Και ο όρος της εισρωής όμως είναι μη γραμμικός. Και πώς είναι η εισρωή? Η εισρωή μου λέει ότι όταν το U, ο όρος της εισρωής είναι U, ένα μείον U, όπως το έχουμε κάνει. Οπότε είναι U, η εισρωή είναι μηδενική εδώ πέρα. Δεν μπαίνει τίποτα. Στο 1 δεν μπαίνει τίποτα. Κανονικά δεν μπαίνει τίποτα εδώ πέρα. Εντάξει. Οπότε και είναι μέγιστη στο εν δεύτερον. Οπότε ουσιαστικά έχω τη μέγιστη ροή στο κέντρο. Οπότε το κέντρο περιμένω να ανέβει πολύ, ενώ αυτά να μην ανέβουν σχεδόν καθόλου. Οπότε υπ' αυτή την έννοια περιμένω λόγω αυτή τη μη γραμμικότητα του γεγονότος ότι γίνεται η ροή περισσότερο στο εν δεύτερον από τα άκρα. Ουσιαστικά περιμένω αυτό το πράγμα να φουσκώσει και να κάνει ένα κύμα το οποίο με τον τρόπο αυτό να μεταδίδεται. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία την οποία είπαμε. Η οποία θα δείξω ότι είναι εν μέρη σωστή. Αλλά αυτή είναι η διέστηση η οποία υπάρχει. Αλλά η επιχειρηματολογία αυτή είναι εν μέρη σωστή. Θα το δείξω συγκεκριμένα ότι δεν είναι. Τελικά υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον. Θα δείξω ότι όλο εξαρτάται από το τι γίνεται στη μητούλα εδώ πέρα. Με τον τρόπο με τον οποίο η μητούλα αυτή πηγαίνει στο μηδέν.
Όλα εξαρτώνται από εδώ πέρα. Εξαρτάται βασικά από, από τις μικρές τιμές συγκεκριμένα. Θα δείξω ότι ουσιαστικά η συμπεριφορά είναι η ίδια με το γραμμικό σύστημα. Δηλαδή αυτό εδώ. Η ταχύτητα δηλαδή αυτή και η διάδοση κατά κάποιο τρόπο μπορεί να εξηγηθεί. Μάλιστα να τη βρω την ταχύτητα αυτή μέσω ακριβώς αυτής της γραμμής. Γιατί ουσιαστικά ελέγχεται κατά καταπληκτικό τρόπο, δεν τον καταλαβαίνω πολύ βαθιά. Εξαρτάται πλήρως από το τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, θα το δούμε αυτό το πράγμα σε λιγάκι. Αλλά το αναφέρω αυτό διότι είναι καλή εικόνα αυτή, είναι πιστευτή εικόνα, αλλά δεν είναι ικανοποιητική. Εντάξει. Οπότε είναι κάτι το οποίο κανείς πρέπει να προσέχει όταν. Είναι χρήσιμο να φτιάχνει εικόνες τέτοιας μορφής, αλλά έπειτα πρέπει και να τις ελέγχει. Εντάξει. Πραγματικότητα, η πυρκαγιά προχωράει με το φρέσκο δάσος που θα βρει. Ναι, ακριβώς, ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Ακριβώς. Εξαρτάται βασικά η ταχύτητα της διάδοσης από το. Βέβαια, κάτω από ομογενείς συνθήκες, κάτω από το. Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα να κάνω το εξής. Εντάξει. Έχουμε κάπως συζητήσει, έχουμε νομίζω συμφιλειωθεί κάπως με αυτή την εξίσωση. Απλώς δεν έχουμε. Δηλαδή, αυτό είναι καταπληκτικό αποτέλεσμα το οποίο βρήκε ο Κολμογκόροφ. Εγώ δεν το περίμενα. Με το τίποτα ότι αυτό το πράγμα πρόκειται να μου δώσει κυματικές λύσεις. Εντάξει. Είναι αυτό το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση την άλλη φορά. Αυτό ήταν περισσότερο, αν ήμουν περισσότερο μορφωμένος, θα το ήξερα. Λοιπόν, για να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να δούμε πρώτα. Να κάνω το εξής πράγμα. Πρώτα, το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να κάνω, ας ξεχάσουμε, ας αλλάξουμε. Θα το κάνω αυτό. Ας αλλάξουμε, ας το νορμαλίσουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Οπότε ας αλλάξω τα scales. Οπότε πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Ένας τρόπος να το κάνω αυτό είναι να μετρήσω το χρόνο, να πάρω το ρο κάτω. Εντάξει. Οπότε να το κάνω du ρο ταφ, το κάτω εδώ. Οπότε αυτό θα γίνει u, δεύτερη παράγωγος. Εδώ είναι το χ τετράγωνο, οπότε μπορώ να βάλω εδώ χ επί ρίζα ρο επί ρίζα νι. Εντάξει. Ωραία. Συν u 1 μειον u. Οπότε αν ονομάσω καινούριο χρόνο ταφ του RT και καινούριο χ το χ ρο δια νιου, τότε έχω την Κολμογκόροφ, την KPP, στην κανονική του μορφή, η οποία είναι DUTT. Έχω πάλι τώρα, έχω ξαναθέσει το TT, εντάξει. Χωρίς καμία έλλειψη γενικότητας, μπορεί να γραφτεί με ο συντελεστής της διάχυσης να γίνει ένα. Εντάξει. Οπότε ξέρω αυτή τη στιγμή πως το χ και το τάφ έχουν διαστατικοποιηθεί με τον τρόπο αυτόν και έχω πλέον αυτή την κλασική μορφή. Αυτή είναι η κλασική μορφή της KPP. Εντάξει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για την εξίσωση σε σχέση με αυτό που με κάτι που λέγαμε πριν. Ναι. Ουσιαστικά είδαμε την διάχυση με μια έτσι ας πούμε πιο φυσική διέστηση του τι σημαίνει για να το σχολιάσουμε, αλλά το κομμάτι της λογιστικής το αναφέραμε και επιχειρηματολογήσαμε με βάση το τι ανάλυση είχαμε κάνει μέχρι τώρα με τη λογιστική. Οπότε η απορία μου είναι το εξής. Αν δεν είχαμε κάνει αυτή την ανάλυση με τη λογιστική, αν θα μπορούσαμε, ας πούμε, βλέποντας το ότι έχουμε ένα γινόμενο ενός μεγέθους U και ενός που είναι το 1 πλην U και είμαστε ότι το U φράζεται στο 0,1, ότι ας πούμε έχεις ένα γινόμενο μεταξύ δύο όρων που είναι συμπληρωματική κατά μία έννοια, οπότε κάτι θα διατηρείται μεταξύ των δύο. Έτσι, αν το βλέπαμε λίγο πιο. Μα δεν διατηρείται, εδώ πέρα γίνεται εισρωή κατευθείαν. Ναι, δεν ξέρω πώς θα το πω, ότι ας πούμε με το που φεύγει κάτι από τον πληθυσμό U, πάει στον πληθυσμό 1 πλην U. Απλώς εδώ πέρα έχεις, ναι, αν το πάρεις αυτό το σύστημα, πρέπει να το κοιτάξεις σαν δυναμικό σύστημα, αυτό θα πάει στο 1. Αν ήταν το U μεγαλύτερο από το 1, θα πήγαινε πάλι στο 1.
αυτό μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε και με βάση αυτό, άμα δεν είχαμε αναλύσει το τι κάνει η λογιστική σαν λογιστική και το κοιτούσαμε κάπως έτσι. Ναι, αυτό κάναμε, δεν κάναμε. Δεν είπαμε τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω τι με ρωτάς αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, ναι, έναν τρόπο βρήκα δυστυχώς να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Δεν έχω βρει 300. Με ικανοποιεί αυτός ο τρόπος, οπότε τον ακολουθώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω αν, αν αυτό που λέει εννοεί ότι κάπως να τη δούμε αυτήν σαν συμμετρική μεταξύ του γιου και του ένα πλην γιου. Ναι, αυτό ότι είναι δύο συμπληρωματικοί πληθυσμοί όσο περιοριζόμαστε στο μηδέν. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι, γιατί το ένα είναι αυτό που θα επικρατήσει στο τέλος. Είναι προς τα το ένα είναι σταθές. Ναι. Το ένα είναι σταθές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, προχωράω. Εντάξει, okay. Σκέψου το, δεν ξέρω. Είναι καλό που τα σκέφτεσαι και τα... Απλώς δεν... Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα. Λοιπόν, κάπως είδαμε... Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, νομίζω πρέπει να σας ξενίζει και εσάς ότι υπάρχει αυτή η λύση την οποία βρήκε ο Κολμογόροφ. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να πει κανείς ότι να ξέρω και εγώ βεβαίως έχω εισρωή και αρχίζει το γιου και κάπως αρχίζει να μεγαλώνει εκεί πέρα που μεγαλώνει, αλλά ότι θα έχω τέτοιες λύσεις είναι λίγα και περίεργο. Λοιπόν, για να ψάξουμε, να βρούμε. Οπότε θα κάνω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Φραντζεσκάκης και θα πω, χωρίς να ξέρω κατά πόσον αυτό είναι ένα πραγματοποιήσιμο, πραγματοποιήσιμη, δηλαδή έχω δύο ερωτήματα. Χωρίς να ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, ας θεωρήσω λύσεις, προσπαθήσω να βρω λύσεις της μορφής U, συγγνώμη, U, που να εξαρτάται από μία συνάρτηση από το Z, το οποίο είναι το χ μείον σέτε. Προσπαθώ να βρω λύσεις τέτοιας μορφής. Να το πω διαφορετικά, κατά πόσον υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή αυτό είναι μία... Τι είναι? Είναι μία συνάρτηση F, η οποία έχει την ίδια μορφή και η οποία μετατίθεται σαν κύμα. Εντάξει. Μπορεί να υπάρξουν λύσεις τέτοιας μορφής. Μπορεί να υπάρξουν... Το κάνει κατά κόρον αυτό. Αυτής της μορφής. Κοιτάξτε εδώ πέρα κάτι. Πέστε ότι εγώ βρω τέτοιες λύσεις. Πρώτα-πρώτα δεν ξέρω το σε. Το σε ποιο είναι. Για κάποιο σε. Για κάποιο σε. Για κάποια σε. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι, έχω πολλά ερωτήματα εδώ πέρα. Το πρώτο είναι κατά πόσον υπάρχουν. Εντάξει, πέστε ότι απαντάω ναι, υπάρχουν. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσω είναι κατά πόσον αυτές οι λύσεις είναι λύσεις οι οποίες δεν είναι unicorns, δεν είναι φαντάσματα. Είναι λύσεις τις οποίες έλκομαι. Αν αρχίσω από κάποια αρχική συνθήκη, τελικά θα καταλήξω σε αυτές. Είναι ελκυστές. Και το τρίτο πράγμα το οποίο πρέπει να δείξω είναι ότι αυτές οι λύσεις είναι και ευσταθείς. Βεβαίως, αν μου πείτε αν πάω σε αυτές, θα είναι ευσταθείς. Εντάξει. Οπότε έχω να κάνω αυτά τα πράγματα. Ο Κολμογκόροφ απέδειξε ότι αυτές οι λύσεις είναι, έλκονται από αυτές τις αρχικές συνθήκες. Αυτό είναι στο χαρτί το οποίο σας έχω στείλει, το οποίο θα το δείτε. Εντάξει. Εγώ αυτό το οποίο θα κάνω είναι, δεν το κάνει αυτό ο Κολμογκόροφ, θα σας δείξω ότι αυτές οι λύσεις είναι ευσταθείς. Δηλαδή θα τις διαταράξω και πρόκειται να δείξω ότι αναγκαστικά είμαι ευσταθής, το οποίο είναι καταπληκτικό αποτέλεσμα. Και με τον τρόπο αυτόν θα δείτε έναν άλλο τρόπο, έναν γενικότερο τρόπο να κάνουμε προβλήματα. Είναι παρόμοιο με αυτό το οποίο έχουμε κάνει, αλλά θα είναι λιγάκι γενικότερο. Με τον τρόπο που το... Είναι εύκολο. Εντάξει, είναι τεχνικά κάτι το οποίο δεν έχετε ξαναδεί, φαντάζομαι, αλλά είναι εύκολο να το κάνει κανένας. Εντάξει, οπότε θα σας δείξω ότι αυτό το πράγμα οδηγεί βασικά σε λύσεις οι οποίες είναι ευσταθείς. Οπότε το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε, το οποίο θα συζητήσουμε και το οποίο έχει σημασία να το κάνουμε συστηματικά και καλά, είναι να δούμε κατά πόσον υπάρχουν τέτοιες λύσεις για κάποιον σε. Πράγματι, αρχίζω λοιπόν και θέτω, κάνω την υπόθεση ότι υπάρχουν τέτοιες λύσεις. Εντάξει.
Οπότε τι κάνω, το βάζω αυτό εδώ πέρα, δέχομαι ότι είναι αυτή τη μορφή, το βάζω μέσα εδώ πέρα, οπότε τι θα έχω εδώ πέρα, δοκιμάζω, η παράγωγος αυτή ως προς τε, η οποία εξαρτάται από το ζε, ζήτα, αυτό θα είναι μείον σε, ως προς dfdz, μάλιστα εδώ πέρα δεν χρειάζεται ολική παράγωγος. Το οποίο το συμβολίζουμε όπως κάνει ο κ. Σαρτσκάκης με τόνο. Εντάξει. Ή με τελεία ή οτιδήποτε. Το σύνδεσμο το βάζουμε με τόνος. Η παράγωγος αυτού ως προς χ είναι η παράγωγος ουσιαστικά του Z και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, οπότε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το BFDZ. Οπότε είναι αυτόνος. Οπότε η δεύτερη παράγωγος είναι δύο παράγωγοι. Εντάξει. Οπότε, εάν δεχθώ ότι υπάρχει τέτοια λύση για κάποιο άγνωστο σε, εντάξει, τι πρέπει να συμβαίνει, dudt, το οποίο είναι μείον σε εφτόνος, πρέπει να ισούται με τη δεύτερη παράγωγο του γιου ως προς χ, το οποίο είναι η δεύτερη παράγωγο σε τέτοιο, συν f, ένα μείον f. Πρέπει να ισχύει αυτή η εξίσωση. Τώρα, αυτή η εξίσωση είναι μια κανονική διαφορική εξίσωση, δεύτερης τάξης. Εντάξει. Για κάποιο σε. Όπου όμως, πρέπει να θυμίσουμε κάτι άλλο, ότι αυτή η συνάρτηση F, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπαμε πριν, και αυτά τα οποία αποδεικνύει ο Κολμογόροφ, ότι πρώτα-πρώτα αρχικά, ότι αυτή η συνάρτηση F, εντάξει, είναι μεγαλύτερη του μηδενός, μικρότερη του 1. Εντάξει. Για αρχικές συνθήκες, οι οποίες ακριβώς κάνουν το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Εφόσον εξελίσσεται κάτι από αρχικές συνθήκες, οι οποίες έχουν αυτή την ιδιότητα, ψάχνουμε για λύσεις, αναγκαστικά πρέπει να είναι λύσεις αυτής της κλάσης. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημά μας. Υπάρχει σε το οποίο υπάρχει σε το οποίο κάνει αυτό το πράγμα. Κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο βλέπετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι σαν τα προβλήματα τα οποία κάνουμε στην κβαντομηχανική, ξέρω και εγώ, απλώς εδώ πέρα έχει μη γραμμικό όρο. Είναι ένα μη γραμμικό eigenvalue πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν σε τα οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Μάλιστα εδώ πέρα δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι δεν υπάρχει καν θεωρία πληρότητας εδώ πέρα. Δεν σημαίνει ότι μπορώ να βρω πολλά σε. Εντάξει, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο. Οπότε υπάρχει τέτοιο σε. Λοιπόν, για να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, για να το αναλύσουμε, αυτό το οποίο θα κάνω είναι το εξής. Θα το γράψω αυτό τώρα σε ένα δυναμικό σύστημα, οπότε θα κάνω το εξής πράγμα. Θα πάρω το F τόνος, θα πάρω τη συνάρτηση F, την F τόνος θα την ονομάσω U. Εντάξει, την F τόνος, θα το βάλω U, θα βάλουμε άλλο, θα βάλουμε άλλο. Θα το ονομάσουμε φι. Εντάξει. Οπότε έχω ότι F τόνος ίσον με το F και το F τόνος δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα το οποίο κάνω. Το κάνουμε ψι αυτό. Ψι τόνος ίσον με το ψι τόνος είναι η δεύτερη παράγωγος εδώ πέρα. Εντάξει. Οπότε αυτό το πράγμα τι είναι. Ισούται με μείον C T, ψι, εντάξει, συν, συγγνώμη, μείον F, N, μείον F. Οπότε αυτό είναι σαν ένα δυναμικό μου σύστημα, όπου είναι σαν να είναι το F το χ μου, εντάξει, θυμάστε, τι είχαμε, είχαμε χ dot ίσον F του χ και ψι. C dot ίσον του G, του χ και ψ. Τώρα το χ μου είναι αυτή η συνάρτηση, είναι το F, το ψ είναι το ψ αυτό και έχω αυτό το δυναμικό σύστημα δηλαδή. Όπου τώρα η παράγωση είναι ο χρόνος, είναι το τέτοιο εδώ πέρα, είναι τα ίδια πράγματα. Οπότε αυτό είναι το δυναμικό μου σύστημα. Το δυναμικό μου σύστημα λοιπόν, οι άξονες μου είναι λοιπόν, αντί να είναι χ και ψ, είναι εδώ F και ψ. Και αυτό είναι το δυναμικό μου σύστημα.
Οπότε ψάχνω τα σημεία ισορροπίας αυτού του συστήματος. Εντάξει, είναι, να το πω διαφορετικά, είναι df dz ίσον ψ, το οποίο είναι συνάρτηση του z, το, αντί z είναι χρόνος, εντάξει. Και d ψ dz ίσον c ψ μείον f 1 μείον f. Ακριβώς είναι τα ίδια πράγματα. Εντάξει. Οπότε ποια είναι τα σημεία ισορροπίας. Ακούω. Ποια είναι τα σημεία. Τα σημεία ισορροπίας είναι τα σημεία στα οποία αυτό το πράγμα μηδενίζεται. Τι σημαίνει ψ ίσον. Ποια είναι τα σημεία ισορροπίας. Μηδέν. Τα σημεία ισορροπίας έχουν δύο συνιστώσεις. Είμαστε στο επίπεδο f ψ. Ναι, οπότε η πρώτη το ψ είναι η δεύτερη συνιστώσα. Οπότε αναγκαστικά η δεύτερη συνιστώσα είναι 0. Πρέπει και αυτό να είναι 0. Οπότε ποια είναι τα σημεία ισορροπίας. 0-0 και το 1-0. Ακριβώς. Αυτά είναι τα σημεία ισορροπίας. Είναι αυτό και αυτό. Εντάξει. Ωραία. Και τώρα θέλουμε να βρούμε την ευστάθειά τους. Είναι αυτό το οποίο συζητάγαμε εδώ πέρα. Για να βρω την ευστάθειά τους πρέπει ουσιαστικά να φτιάξω, να κάνω διαταραχές. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να φτιάξω τον καλούμενο Ιακωβιανό πίνακα. Τον πίνακα δηλαδή των διαταραχών αυτού του συστήματος που είναι DF. Θυμάστε, ήταν DF, DH. Εδώ πέρα θα είναι, οπότε είναι ο πίνακας, ο Ιακωβιανός πίνακας σε αυτή την περίπτωση. Διαταραχές γύρω της ισορροπίας. Είπαμε, το σύστημά μου είναι το F df dz ίσον ψ dψ dz ίσον μείον ψ ψ μείον F ένα μείον. Οπότε, αν βρίσκομαι σε ένα σημείο ισορροπίας, το σημείο ισορροπίας είναι το ψ, το φι εψιλον ψ εψιλον. Πρέπει να βρω, για να βρω τον πίνακα, παίρνω διαταραχές ξ και ήτα. Οι διαταραχές μου είναι ξ και ήτα. Εντάξει. Οπότε θα είναι dt dt. Θα είναι, εδώ πέρα θα είναι αυτό το πράγμα ως προς την πρώτη συνταγμένη, η οποία είναι η f, που είναι 0, και αυτό το πράγμα ως προς, η παράγωγος ως προς τη δεύτερη συνταγμένη, που είναι 1. Εντάξει. Και εδώ, για το δεύτερο όρο θα είναι η παράγωγος αυτού του πράγματος ως προς την πρώτη συνταγμένη, που είναι το f. Πόσο κάνει αυτό, είναι παράγωγος αυτού πράγματος είναι μείον 1 συν 2f, έτσι δεν είναι. Σωστά θα κάνω. Παράγωγος αυτού προς f. Δεν κάνει. Οπότε είναι μείον 1 συν 2f στο σημείο ισορροπίας. Σωστά. Και έπειτα η παράγωγος αυτού πράγματος ως προς την δεύτερη συνταγμένη που κάνει μείον σε. Οπότε αυτό είναι ο πίνακας σταθερότητας. Εντάξει. Οπότε ως προς το πρώτο σημείο ισορροπίας, το 0, 0, έχω τον πίνακα ως προς το 0, 0, ο πίνακας είναι ο α1, ο οποίος τον γράφω είναι ο 0, 1. Αυτός είναι 0, εντάξει, οπότε είναι μείον 1, μείον σε, σωστά. Και ως προς το δεύτερο σημείο ισορροπίας, ως προς το σημείο ισορροπίας 1, 0, ως προς αυτό, ο πίνακας ποιος είναι, α2 ίσον 0,1. Τώρα είναι το f, e, τι είναι, είναι 1. 2 συν 2 μείον 1 κάνει 1. Οπότε είναι 1 τώρα, είναι μείον σε. Εντάξει. Οπότε βρήκαμε, οπότε τώρα αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι θέλω να ζωγραφίσω τη συμπεριφορά του συστήματος γύρω από αυτά τα σημεία. Να βρω τοπολογικά πώς είναι αυτά τα σημεία. Είμαστε μαζί. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θέλετε. Θέλετε να συνεχίσω, θέλετε να το σταματήσω, ό,τι θέλετε εσείς. Ακούω. Πέτρο, θα πρότεινα να κάνεις την ευστάθεια αυτών των σημείων. Και να σταματήσω. Και να σταματήσουμε, ναι. Ωραία. Εντάξει. Έχει σημασία. Θέλω να τα... Ναι, πάμε σιγά για να τα καταλάβουμε όλα. Εντάξει. Λοιπόν, για να κάνουμε την ευστάθεια. Ωραία. Οπότε θέλω τοπολογικά να ζωγραφίσω το τι γίνεται. Και να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα τοπολογικά. Παίρνω λοιπόν την ευστάθεια γύρω από το 0,0. Εντάξει. Ο πίνακας πόσο είναι, είναι ο α1, να το ξανακάνω. 0,1, μείον 1, μείον σε.
Λοιπόν, για να βρω την ευστάθεια πρέπει να βρω τις ίδιες τιμές. Εντάξει, πρέπει να βρω, δηλαδή, det α1 μείον λάμδα y, ίσο με το 0. Ποιες είναι οι δύο τιμές? Το γράφω είναι λοιπόν ο πίνακας μείον λάμδα, 1 μείον 1, μείον σε, μείον λάμδα. Det. Το οποίο ποιο είναι το χαρακτηριστικό πολυόνυμο. Το χαρακτηριστικό θα είναι λάμδα επί λάμδα συν σε. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Συν 1. Εντάξει. Οπότε έχω ότι το λάμδα τετράγωνο συν σε λάμδα. Το σε δεν το ξέρω, ε. Το σε είναι άγνωστο. Εντάξει. Σε λάμδα συν 1 ίσον με το 0. Οπότε το λάμδα ισούται με μείον σε δεύτερα συν πλην τετράγωνο. Σε τετράγωνο για 4. Μείον ένα. Οπότε, εάν το σε είναι θετικό, εντάξει, παίρνω, πέστε, εάν το σε είναι θετικό, το λάμδα, το σημείο αυτό το 0,0, είναι ευσταθές. Καλό είναι αυτό. Αν το σε είναι αρνητικό, είναι ασταθές. Επίσης, εάν σε τετράγωνον δια 4 είναι μεγαλύτερο του 1, δηλαδή αν το σε είναι μεγαλύτερο του 2, το πω έτσι, πραγματικές ρίζες. Λάμδα είναι πραγματικό. Εάν, δηλαδή, σε είναι θετικό και σε τετράγωνο 4 μεγαλύτερο του 1, θα έχω μία ευσταθή καταβόθρα. Ευσταθή κόμβο, να μην χρησιμοποιούμε καταβόθρας. Θα έχω ευσταθή κόμβο. Εντάξει. Αυτό είναι προς αυτό το σημείο. Δηλαδή έχουμε μια αβεβαιότητα το τι γίνεται στο 0. Το τι γίνεται στο 0 εξαρτάται από το σε. Μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ας πάρουμε το δεύτερο σημείο, το οποίο είναι πλούστερα τα πράγματα. Α, πάρω το σημείο ισορροπίας 1-0. Εντάξει. Στο σημείο 1-0, ο πίνακας ποιος είναι, για να το δούμε, είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι 0. 1, 1, μείον σε. Το δούμε. Το θυμάμαι καλά. Ναι. Ο α2 είναι αυτός εδώ. Εντάξει. Αυτός αμέσως βλέπετε ότι αμέσως βλέπετε κάτι ενδιαφέρον εδώ πέρα, ότι η ορίζουσα αυτού του πίνακα πόσο είναι? Είναι μείον 1. Είναι αρνητική. Άρα είναι σάγμα το σημείο αυτό. Πάντοτε σάγμα και ανεξάρτητα από το σε. Ανεξάρτητα από το σε. Εντάξει. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι είναι σάγμα και θα έχουμε δύο διευθύνσεις, μία ευσταθή, μία ευσταθή, για να βρούμε τα λάμδα. Τα λάμδα θα είναι, όπως είπαμε, θα είναι ταφ δεύτερα. Το ίχνος αυτού του πράγματος είναι μείον σε. Εντάξει, οπότε είναι μείον σι δεύτερα, συν πλην. Θα είναι σε τετράγωνον δια 4. Εντάξει. Η ορίζουσα είναι 1, οπότε είναι συν 1. Οπότε βλέπετε η θετική ιδιοτιμή είναι μείον σι δεύτερα συν 1 συν σε τετράγωνον δια 4 και η αρνητική, αυτή είναι η μεγαλύτερη του μηδενός, και η άλλη θα είναι μείον σι δεύτερα μείον 1 συν σε τετράγωνον δια 4. Εντάξει. Και τώρα πρέπει να βρούμε και τις δύο καταστάσεις. Εύκολο είναι αυτό, για να το κάνω. Για να το ζωγραφίσουμε. Και εκεί πέρα θα σταματήσω. Οπότε έχω ότι είναι 0,1,1-C. Οπότε ψάχνω τις δύο. Ας τα δούμε τη λάμδα συν. Οπότε αυτή πέστε ότι είναι αβ. Ισούται με... να το πάρω και να τα κάνω και τα δύο. Οπότε είναι μείον σε δεύτερο συν πλην ένα. Περίμενε μια στιγμή, το κάνω έτσι.
λάμδα συν κλίν. Εντάξει, οπότε έχω από αυτή τη σχέση έχω τη β ισότητα με λάμδα συν πλην α. Εντάξει, οπότε έχω η μία είδη κατάσταση αν είναι λοιπόν α. Λοιπόν, οπότε η κατάσταση η θετική, λάμδα συν, εντάξει, η θετική, η ασταθής, ασταθής διεύθυνση, έχει χαρακτηριστικά ένα λάμδα συν. Και η λάμδα μείον, η ευσταθής, έχει χαρακτηριστικά ένα λάμδα μείον. Δηλαδή, πώς είναι αυτά τα πράγματα, για να το ζωγραφίσω. Αυτός είναι ο άξονας F, αυτός είναι ο άξονας ψ, αυτό είναι το σημείο 1, εντάξει, είναι το σημείο ισορροπίας. Και η ασταθής είναι, τι έχει, έχει... είναι ένα λάμδα συν. Βλέπετε το λάμδα συν είναι μικρότερο μάλιστα από το 1. Οπότε ουσιαστικά είναι μία διεύθυνση, συγγνώμη. Οπότε είναι μία διεύθυνση η οποία είναι 1, είναι κάτι τέτοιο σε αυτή τη διεύθυνση. Είναι κάτι τέτοιο. Είναι το 1 λάμδα συν. Αυτή είναι η ασταθής διεύθυνσης. Και η άλλη είναι η ευσταθής διεύθυνση, η οποία θα είναι, το άλλο θα είναι αρνητικό. Εντάξει, οπότε θα είναι ένα έτσι, θα είναι έτσι και έτσι. Και αυτή είναι η ευσταθής διεύθυνση. Οπότε ξέρω ότι η ροή εδώ πέρα, τοπολογικά και με τους γραμμικούς όρους βάζοντας, θα είναι κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα ακόμα δεν ξέρω τι γίνεται. Θα συζητήσουμε. Εντάξει. Οπότε τοπολογικά είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτή είναι η ασταθής πολλαπλότητα. Εντάξει. Θα συνεχίζω με την ιστορία. Νομίζω ότι να το σταματήσω εδώ πέρα για να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Να το συζητήσω. Εντάξει, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Πώς θα το ζωγραφίσουμε όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εντάξει. Είναι ωραίο πρόβλημα αυτό και νομίζω θα μάθουμε πολλά πράγματα και λύνοντάς το θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα και από αυτό το οποίο κάνει ο κ. Φραντζεσκάκης κλπ. Λοιπόν, εγώ θα σας βάλω μερικές πάρα πολύ απλές ασκήσεις. Ακόμα δεν έχουμε λύσει τις ασκήσεις τις οποίες έχουμε. Είμαι περίεργος να δω αν έχετε κάνει την άσκηση την οποία σας έχω βάλει. Θα την κοιτάξω. Και νομίζω δεν έχω τίποτα άλλο να πω στο παρόν. Θα ήθελα να πω παραπάνω, αλλά γιατί μ' άρεσε αυτό το πρόβλημα. Πέτρο, μπορούμε να το συνεχίσουμε αύριο αυτό, μιας και είναι... Ναι, δεν ξέρω, ναι, θα ήταν καλό, αλλά δεν ξέρω, Δημήτρης, αν συμφωνεί. Εντάξει. Αν συμφωνεί. Νομίζω θα βοηθούσε και τον Δημήτρη, διότι κατά κάποιο τρόπο μερικά πράγματα τα οποία κάνει ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη να δούμε τι θέλει. Αλλιώτικα θα το συνεχίσω εγώ αυτό το πράγμα στην επόμενη Τετάρτη. Βάλε μου το Zoom αυτό, έτσι. Εντάξει, οπότε σταματάω το recording. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και θα συνεχίσουμε την συζήτηση. Καλό απόγευμα.